Δύσκολη προβλέπεται και αυτή η εβδομάδα με πολύ κρύο αλλά και αρκετά φαινόμενα που επιτοπλίστων θα είναι χιονοπτώσεις. Αν και στις περιπτώσεις των καιρικών συστημάτων δυτικής προέλευσης, στις παιδινές περιοχές εκδηλώνονται συνήθως βροχές, στην προκειμένη περίπτωση χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος ευνοούν το φαινόμενο της παγωμένης βροχής. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 5 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 έως και 5 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Φάνη Τακούδη, οι Λαρισαίοι κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο θα χαρούν τη θερμοκρασία ανεβασμένη μετά από πολλές μέρες. Χιονοπτώσεις τα ορεινά αύριο στην Δυτική Θεσσαλία, Τρικάλων και Καρδίτσας δηλαδή, καθώς και κατά διαστήματα χιονοπτώσεις ακόμη και σε παιδινές περιοχές. Στην Λάρισα και στη Μαγνησία δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερο. Λίγες βροχές στη Μαγνησία. Στη Λάρισα χιόνι πάνω από τα 400-500 μέτρα. Και στις παιδινές περιοχές χιονόνερο με ασθενείς βροχές. Μια εναλλαγή έχουμε. Δεν αναμένονται γενικά χιονοπτώσεις στους δύο αυτούς νομούς. Την Τετάρτη πιθανόν να έχουμε λίγες χιονοπτώσεις και χαμηλότερα στη Λάρισα και στην Μαγνησία. Αν και στην Δυτική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη έχουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, γι' αυτό αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε χιονοπτώσεις ακόμη και στο νομό της Λάρισας. Στη Μαγνησία δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερο, όπως και στις Σποράδες. Τέλος, την Πέμπτη αρχίζει η βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, αφού πρώτα το πρωί πάλι δώσει κάποια τοπικά φαινόμενα, χιόνια δηλαδή στη Δυτική Θεσσαλία, στις ορεινές περιοχές, πιθανόν χιόνι ή χιονόνερο στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, στους δύο αυτούς νόμους, ασθενείς βροχές, Λάρισα και Μαγνησία. Από την Παρασκευή τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία, σχεδόν έθριος ο καιρός, θα δούμε και λίγο ήλιο. Σάββατο και Κυριακή έχουμε τοπικές συννεφιές. Ανεβαίνει λίγο το Σάββατο η θερμοκρασία, τώρα την Κυριακή φαίνεται να υποχωρεί πάλι. Πιθανόν να έχουμε και λίγα φαινόμενα, λίγα χιόνια στις ορεινές περιοχές. Κάτι που θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται όλο το Γενάρη και ίσως και στις αρχές του Φλεβάρι. Χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να φαίνεται κάτι ιδιαίτερο ώστε να δημιουργήσει τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.